Να μην υπερτιμάμε τις δυνάμεις μας όταν πηγαίνουμε για μπάνιο, ζητούν οι ναυαγοστώσεις στις πλάζ. Επισήμως έχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή σεζόν. Έχουμε στήσει πύργους σε όλες τις παραλίες της Αχαΐας, τις πολυσύχναστες. Πρέπει να προσέχει κυρίως την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, να μην ζαλίζεται, μην πάθει λίαση και όταν κολυμπήσει μετά έχει πολύ λιγότερες δυνάμεις από αυτές που υπολογίζει και να μην υπερεκτιμάει τις δυνάμεις του. Από εκεί και πέρα πρέπει να ακούει τις συμβουλές των ναυαγοσωστών ως προς την απόσταση που κολυμπάει, πώς κολυμπάει για ρεύματα τα οποία υπάρχουν σταθερά και τα οποία δεν μπορεί να υπολογίσει ο κολυμβητής, έτσι ώστε να αποφύγουμε τυχόν συμβάντα και ατυχήματα. Μια ηλικιωμένη κινδύνευσε κάνοντας τον μπάνιο της στην περιοχή. Ήταν σε αρκετή απόσταση από τον ναυαγοσωστικό πύργο, ήταν στην πίσω πλευρά στο κατέβασμα της Κανελοπούλου που δεν υπάρχει εκεί ναυαγοσώστης. Δεν κλήθηκε ο ναυαγοσώστης να συνδράμει τις υπηρεσίες του και ενημερώθηκε από το λιμενικό για το ατύχημα. Καλό είναι όπου δεν υπάρχει ναυαγοσώστης να είμαστε σε πολύ κοντινή απόσταση και δεν έχει σημασία τώρα το αν πατάμε ή όχι. Μπορούμε να μαζέψουμε τα πόδια μας, να κολυμπήσουμε με την άνεσή μας, ούτε να απομακρυνόμαστε, ούτε να κάνουμε επίδειξη δυνάμεων κλπ. Πάντως και η πλάζα θέλει, έτσι, έχει τα μυστικά της, με την έννοια ότι δεν θέλει να πας και πολύ μέσα γιατί υπάρχουν ρεύματα, να το πούμε αυτό. Έχει ρεύματα στη στροφή εδώ πιο πέρα προς την Κανελοπούλου κλπ, το οποίο είναι πολύ δυνατό και κάθε χρόνο μετρούμε θύματα από το συγκεκριμένο ρεύμα και μετά στον κόλπο όπου δημιουργεί διάφορα προβλήματα στους κολυμβητές. Πρόκειται για ένα σημείο που χρειάζεται μεγάλη προσοχή λόγω των ρευμάτων. Φαίνεται πάντως ότι λουόμενοι έχουν αλλάξει τη στάση τους τα τελευταία χρόνια. Οι κολυμβητές κυρίως της Πάτρας και της Πλάζ εδώ έχουν συμμορφωθεί και κάθε χρόνο συμμορφώνονται όλο και περισσότερο. Παλαιότερα βλέπαμε ανθρώπους να κολυμπάνε σε απεριόριστες αποστάσεις, δηλαδή ο ναυαγοσώστης δεν προλάβαινε καν να τους φτάσει. Πλέον βλέπουμε ότι συμμορφώνονται και κάθε μέρα υπάρχει με έναν τρόπο ευγενικό καλύτερη συνεργασία. Φέτος η Πλάζ αναμένεται να κατακλειστεί από κόσμο λόγω της εκτόξευσης των τιμών στα καύσιμα. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο, γιατί κάθε χρόνο χάνονται στις παραλίες αρκετά άτομα. Οπότε είναι πολύ χρήσιμο. Παιδεύτηκε ο Δήμος λίγο να το βρει το κόστος, το προϋπολογισμό, αλλά τα κατάφερε τελικά. Είναι εδώ μια παραλία λαϊκή που έχετε πάρα πολλοί κόσμος και λόγω της κρίσης της τιμής της βενζίνης θα έχετε ακόμα περισσότερος. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας άνθρωπος που να ξέρει πώς να προσφέρει βοήθειες ιατρικές σε κάποιο λουόμενο που έχει πρόβλημα. Και ειδικά φέτος η πλάση θα αναμένεται να κατακλειστεί από κόσμο. Δεν το πιστεύω, γιατί είναι οι οικονομικές συνθήκες τέτοιες που οπωσδήποτε ο κόσμος δεν μπορεί να πάει παραπέρα.